Πήραμε 35 ευρώ. 35 ευρώ. Από το 13. Πόσα χρόνια από το 13. 10. Βιάστηκα να μεγαλώσω και τους δυο μας. Λοιπόν, πριν από 13 χρόνια, 7 Μαΐου του 2013, το Palette Sport της Θεσσαλονίκης που εκείνο το βράδυ πήρε το όνομά του, το δονούσε η αρχή τι την έκανε την μπάλα ο Θεός. Είναι ένα σύνθημα παλιό, late 80s που λένε και στο χωριό μου. Σήμερα, εδώ σε αυτό το γήπεδο που φέρει το όνομά του, στο γήπεδο Νίκος Γκάλης μας διαπερνάει σύγκορμους η Ανατριχύλα από ένα άλλο σύνθημα στο οποίο θα πάρουμε απάντηση τώρα αμέσως. Τι την έκανε τη φανέλα ο Θεός. Ύψιστη τιμή για κάθε αθλητή, κάθε μπασκετμπολίστα, η απόσυρση της φανέλας του και μία από τις γνωστότερες τότε φανέλες του πλανήτη στο μπάσκετ, φανέλα με το νούμερο 4 της ελληνικής εθνικής ομάδας, αναρτάται, ανεβαίνει στον ουρανό του ΆΚΑ, του κλειστού που φέρει το όνομα του μέγιστου Νίκου Γκάλη. Γκάλη που συγκινημένος παρακολουθεί μια πολύ σημαντική για αυτόν τον τελετή. Στο ημίχρονο του αγώνα θα δείτε την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε και μιλάει για αυτό, πόσο σημαντική είναι για αυτόν η απόσυρση της φανέλας του. Νίκος Γκάλης και η φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Στο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αμέτρητες ομαδικές και ατομικές διακρίσεις με αυτή τη φανέλα. Η γαλάζια, μπλε και λευκή που χωρούσε τότε, δεκαετία του 80 και αρχές του 90 η ελληνική εθνική ομάδα. Νίκος Γκάλης, με καταγωγή από τη Ρόδο, οικογενειακό όνομα Γεωργαλής Γκάλης, όταν πήγε ο πατέρας στην Αμερική. Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη και στη Νιου Τζέρσι. Καπτένει δεκαετίας του 70 στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα. Το ΟΑΚΑ όρθιο δονείται από τους 13-14.000 τυχερούς που βρίσκονται απόψε εδώ για μια πολύ πολύ μεγάλη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Νίκος Γκάλης από τον κόσμο, με πολλά παιδιά που κάποια από αυτά ίσως να μην είχαν γεννηθεί όταν ήρθε ο Γκάλης από το 1999 στην Ελλάδα. Συγκινημένος ο Νίκος Γκάλης, η τεράστια αυτή προσωπικότητα της χώρας μας, του ελληνικού αθλητισμού. Έχουν περάσει κιόλας 29 χρόνια από τη μέρα που αποσύρθηκε πριν το απόγευμα στο Μέτς. Οι στιγμές είναι μοναδικές, είναι ανατριχιαστικές για έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά στον αθλητισμό και στον μπάσκετ της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι, ο ένας και μοναδικός Νίκος Γκάλης, ο άνθρωπος που άλλαξε, είπαμε, την ιστορία του ελληνικού μπάσκετμπολ. Είναι στο κέντρο του γηπέδου, είδε τη φανέλα του να αποσύρεται. Σε λίγο θα τιμηθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Σωτήρης Μανολόπουλος, δακρυσμένος. Νίκος Γκάλης, λοιπόν, για να τον ακούσουμε. Είναι μεγάλη στιγμή. Ευχαριστούμε, Ανδρέα Φραντσέσκο. Αυτές είναι, στην τηλεόραση λέμε, ζωντανή εκπομπή κάνουμε. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Αλλά είναι μια στιγμή που θα καταγραφεί στην αιωνιότητα, που θα καταγραφεί στην ιστορία. Ευχαριστούμε για ό,τι έκανες. Νομίζω τα λόγια περιτεύουν. Σε αυτή την σεπτή βραδιά θα παρακαλούσα πολύ τον συμπατριώτη μας, τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας της ΦΥΜΠΑ, τον κύριο Ανδρέα Ζαγκλή. Ο κύριος Ανδρέας Ζαγκλής, παντού μπασκετμπολίστας του Αμαρουσίου και χρόνια φοιτεύσα στην ΦΥΜΠΑ,
εδώ και μερικά χρόνια είναι ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Θα προσέλθει στο παρκέ του ΆΚΑ μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, για να τιμήσουν με τη σειρά τους τον Νίκο Γκάλη. Για τα νέα τα παιδιά που ίσως μας ακούν υπερβολικούς σαν όσα είπαμε, είναι ο άνθρωπος που απασχόλησε πολλάκις το παγκόσμιο μπάσκετ και το NBA για την ικανότητά του με χίλιους και έναν τρόπο, εδώ ο κύριος Ζαγκλής, να βάζει την μπάλα στο καλάθι. Ο άνθρωπος που κατάριξε τους νόμους της βαρύτητας, εδώ φωτογραφία είναι με την εθνική ομάδα από τον αλυσμό το τελικό με τη Σοβιετική Ένωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 1987, όταν η Ελλάδα νίκησε τα μεγαθύρια κατά σειρά, την Ισπανία, την Ιταλία, την Σοβιετική Ένωση, την Ιουγκοσλαβία, ξανά τη Σοβιετική Ένωση, για να κατακτήσει το πρωτάθλημα του 1987, συντελώντας ο Γκάλης με την δική του συνεισφορά σε μια από τις μεγάλες εκπλήξεις στην ιστορία τότε του παγκόσμιου ομαδικού αθλητισμού. Να και ο Μιχάλης Κακιούς, ο Κώστας Τσατσαρής, όλος ο κόσμος μπάσκετ είναι εδώ. Και τώρα ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, είναι η σειρά του να βραβεύσει τον μοναδικό, τον εθεροβάμονα, κυριολεκτικά, Νίκο Γκάλη. Νίκος Γκάλης με το νούμερο 4 στη πανέλα. Ο φόβος και ο τρόμος στον παρκέ για πάρα πολλά χρόνια με την εθνική ομάδα. Από το τέλος, από την αρχή του 80 μέχρι τις αρχές του 90. Ο άνθρωπος των χιλιάδων πόντων με την εθνική ομάδα. Παναγιώτης Γιαννάκης, Φάνης Χριστοδούλου, Νίκος Φιλίππου, Νίκος Σταυρόπουλος, Μιχάλης Ρωμανίδης, Νίκος Δινάρδος, Λιβέρης Ανδρίτσος. Η εθνική ομάδα είναι εδώ. Εδώ. Ο Νίκος Γκάλης θα τιμηθεί επίσης από τους δύο αρχηγούς των δύο εθνικών ομάδων, τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Η βραδιά συνεχίζεται. Λούκα Ντόντσιτς από τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη. Εδώ με τον κύριο Ζαγκλή και με τον Νίκο Γκάλη, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον Βαγγέλη Λιόλιο. Σημαντικές στιγμές για τον ελληνικό μπάσκετ. Ο Νίκος Γκάλης σε αυτή την αναμνηστική φωτογραφία με Ντόντσιτς, Παπα-Νικολάου, Ζαγκλή και Λιόλιο. 29 χρόνια μετά η παρουσία του Νίκου Γκάλη σε οποιοδήποτε γήπεδο αποτελεί πάντα είδηση πρώτου μεγέθους. Εδώ η σύζυγος και η κόρη του. Για έναν άνθρωπο που αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του παγκόσμιου μπάσκετ και μια μοναδική σελίδα, απαστράπτουσα, λαμπερή, μοναδική και αποτελεσματική. Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος για πολλά χρόνια, φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο ύψους 1,83, ο οποίος έχει μέσον όρο καριέρας πάνω από τους 35 πόντους μέσον όρο και μέσον όρο στο Ευρωμπάσκετ που καταξάμε πάνω από 40 πόντους μέσον όρο. Το ξαναλέω για τα νέα τα παιδιά που έχουν συνηθίσει τώρα στάρα να πετυχαίνουν 20-25 πόντους. Είχε μέσον όρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάνω από 40 πόντους με υψηλότατα ποσοστά. Αυτό είναι το φοβερό. Και εδώ μια αναμνηστική φωτογραφία με τον Νίκο Γκάλη στο κέντρο. Σε ένα ιστορικό παιχνίδι από κάθε πλευρά. Στην απόσυρση της φανέλας ενός παίκτη με την εθνική ομάδα. Τα χειροκροτήματα συνεχίζονται. Και ο Νίκος Γκάλης αποτελεί παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γαλούχησε και μεγάλωσε και αποτέλεσε παράδειγμα για γενιές παικτών, προπονητών, παραγόντων, διαιτητών και για εμάς τους δημοσιογράφους. Για όσους ήμασταν τυχεροί να ταυτίσουμε το ξεκίνημά μας τότε με την παρουσία του Νίκου Γκάλη. Μένουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος έχει να παίξει από τον Ιούνιο του 91 με την εθνική ομάδα και τώρα καλείται με την σύγχρονη εθνική ομάδα της Ελλάδας να κάνει ένα σντό με τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που θα θυμούνται όλα τα παιδιά της εθνικής ομάδας. Δείτε εδώ ο Νίκος Γκάλης με την εθνική ομάδα. Ελλάς λοιπόν από τον μέγιστο Νίκο Γκάλη και συγκινημένος
Δίνω πάσα για διαφήμιση.